Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια τα οποία καλούμαστε να παίξουμε στο πρώτο πρωτάθλημα του Super Team απέναντι στον Ολυμπιακό, εκτός έδρας. Θεωρώ ότι η ομάδα μου για αρκετό χρονικό διάστημα έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Εάν στο πρώτο ημίχρονο οι δύο μας επιθετικοί είχαν καλύτερες κάθε κινήσεις προς τη μετά την περιοχή του αντιπάλου, σίγουρα θα ήμασταν, θα είχαμε τη δυνατότητα να μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι άλλο. Δεν κλειστήκαμε πίσω, είχαμε στιγμές οι οποίες πρεσάραμε ψηλά. Μας πήγε πάρα πολύ πίσω η πρώτη αλλαγή αναγκαστική του Πλιάτσικα όσον αφορά το πλάνο της ομάδας. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός σίγουρα μπήκε πιο επιθετικά με μια αλλαγή σχηματισμού όσον αφορά στο 4-4-2, φορτώνοντας τις άκρες με τους ποιοτικούς παίκτες τους οποίους έχει. Εκεί πέρα, νομίζω, έπαιξε σημαντικό ρόλο η δεύτερη αναγκαστική αλλαγή του Σάλεκα. Μας βρήκε σε μια φάση, μετά από στατική μάση, φάση την οποία μπήκε το Λάμα μέσα, που δεν είχαμε καλή ισορροπία όσον αφορά με τις αλλαγές που έγιναν και πήγε ο Σκόντρας αναγκαστικά δεξιά. Μια στιγμή αδράνειας, μπήκε το τέρμα του Ολυμπιακού και νομίζω ότι εκεί πέρα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μας έριξε όσον αφορά την ψυχολογία για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Αυτό πέρασε, κοιτάμε μπροστά. Έχουμε ένα παιχνίδι τη Δευτέρα το οποίο παίζουμε με έναν αντίπαλο ο οποίος ξαφνικά έχει τους ίδιους στόχους μας και καλούμαστε όλοι να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να πάρουμε το πρώτο τρίποντο, το οποίο θεωρώ ότι μας έχουν αδικήσει τα αποτελέσματα μέσα στην έδρα μας, διότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στην πηγή, δεν έχει ακόμα νερό. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, στο έργο το οποίο έχει, που είναι μοναδικός εκπρόσωπος στην Ευρώπη και έχουμε ό,τι καλύτερο για το παιχνίδι της Τρίτης. Ερωτήσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας είπατε ότι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα η Λαμία είχε καλή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει κάνει μία ευκαιρία. Αν κάνω λάθος, αν διορθώσω την συνάδελφη, δεν έχει κάνει μία ευκαιρία στον αγώνα. Αν με αυτή την εικόνα η ομάδα σας θεωρείται ότι είχε καλή παρουσία ή κακή παρουσία, πώς θα είδαμε. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός αν θεωρείτε βεβαίως όταν παίζει με έναν αντίπαλο, και δεν έχει αρκετή πίεση, μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός φέτος, γνωρίζει τη δυνατότητα τη οποία έχει. Έτσι, λοιπόν, και νομίζω ότι όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, και αφού το περιζητήσαμε σαν μια ομάδα, έγινε, δεν είχαμε τόσο μεγάλες απειλές. Και όπως προανάφερα, είπα ότι εάν η ομάδα μου είχε καλύτερη κίνηση των επιθετικών, όταν αναψέμε την μπάλα, ίσως να μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Κάποιος άλλος. Καλησπέρα. Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας για φέτος? Ο στόχος της ομάδας είναι η γρήγορη παραμονή στην κατηγορία. Άλλη ερώτηση. Ωραία, ευχαριστώ. Γεια σας.